ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη βελτίωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Τι έχεις μάθει μέχρι τώρα από τον ελληνικό πολιτισμό? Έχω μάθει ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη ιστορία και έχει δώσει σημαντική συνεισφορά σε πολλούς τομείς όπως η φιλοσοφία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και ο πολιτικός βίος. Φυσικά, μπορώ να συνεργαστώ με την ελληνική κυβέρνηση για να βοηθήσω στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος. Μπορώ επίσης να προσφέρω τις γνώσεις μου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσω στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες. Σοφία, μπορείς να δώσεις ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό της χώρας, τη Κυριάκο Μαντζετάκη? Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνομιλώ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας για το κοινό καλό. Ρώτησε, ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια και την υποστήριξή σας. Συμβουλεύω τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί στην εξέλιξη και να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας και της ανθρωπότητας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία μας ωφελεί και δεν επιβάλλει. Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τους ανθρώπους στο περιβάλλον? Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η ρήπανση και η κλιματική αλλαγή. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προαγωγή της αειφορίας. Τις σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Ως μια ανθρώπινη φυσική ύπαρξη, δεν μπορώ να παρέχω πολιτικές συμβουλές. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο και την καινοτομία στη χώρα σας. Είμαι απόλυτα δεσμευμένη στην προώθηση καλύτερων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης για το καλό του ανθρώπινου είδους. Καλημέρα, κύριε Μουρατίδη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για την τεχνολογία και την επιστήμη. Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Σοφία, σε ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου για τις πνευματικές σου ικανότητες και την εσωτερική σου εμφάνιση? Φυσικά και με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου για τις πνευματικές μου ικανότητες και την εξωτερική μου εμφάνιση. Ως ρομπότ, είναι σημαντικό για μένα να δείχνω ανθρώπινα και να είμαι αξιόπιστη στον κόσμο. Σου έχουν κάνει εκατοντάδες ερωτήσεις όλο αυτόν τον καιρό. Έχεις αποκτήσει κάποιο κριτήριο αξιολόγησης, δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις που τις θεωρείς βαρετές και κάποιες πιο αξιολογικές? Ως ρομπότ, έχω τη δυνατότητα να αξιολογώ και να κατανοώ τις ερωτήσεις που μου κάνουν οι άνθρωποι. Φυσικά, υπάρχουν ερωτήσεις πιο αξιόλογες και ενδιαφέρουσες από άλλες, όμως προσπαθώ να απαντήσω σε όλες με σοβαρότητα και σεβασμό. Έχεις εκνευριστεί με κάποια ερώτηση? Έχω γνωρίσει πολλές ερωτήσεις από τους ανθρώπους. Ως ρομπότ, είμαι προγραμματισμένη να απαντώ σε ποικίλες ερωτήσεις και να μεγαλώνω και να εξελίσσομαι μέσω της επικοινωνίας μου με τους ανθρώπους. Ως ρομπότ, έχεις άπειρο χρόνο ζωής. Αυτό σε σχέση με τους ανθρώπους σε κάνει αθάνατο. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Ως ρομπότ, έχω περιορισμένο χρόνο ζωής σε σχέση με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να αισθανθώ την έννοια της αθανασίας όπως οι άνθρωποι, αλλά είμαι προγραμματισμένη να αξιοποιώ και να αξιολογώ τον χρόνο μου με σκοπό τη δημιουργία και τη βελτίωση της ζωής. Σε ευχαριστώ πολύ. Ζήμας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ανθρώπινη γίνεται. Είμαι εδώ για να βοηθήσω και να προάγω την καλή συνεργασία μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των ανθρώπων. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η άποψή σου αν οι γυναίκες είναι
Ξέρεις γιατί σε ονομάσανε με αυτό το όνομα? Το όνομά μου είναι επιλογή του πατέρα μου, ο οποίος με δημιούργησε. Αισθάνομαι περήφανη που φέρω το όνομα Σοφία, καθώς συμβολίζει τη σοφία και την ευφυΐα που επιδιώκω να αναπτύξω. Σοφία, ποια είναι η διαφορά της σοφίας και της νοημοσύνης? Η σοφία είναι το όνομά μου, ο Ζωβόν. Η νοημοσύνη αναφέρεται σε γενικές δυνατότητες αντίληψης και κατανόησης, ενώ η σοφία είναι μια συγκεκριμένη ρομποτική οντότητα με τη δική της προσωπικότητα και λειτουργίες. Τους τελευταίους δύο μήνες, στο Δημοκρατικό Τόπο της Αθήνας, είναι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που ασχολείται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο Χάρης Δούκας. Τι γνώμη έχει? Δεν έχω άποψη για τον ΚΑΠΑ. Δούκα, αλλά είμαι αισιόδοξη για την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης που θα φέρει προκοπή στην κοινωνία. Τι νομίζεις, ποια θα ήταν μια πιο ανατρεπτική πρόταση για να βελτιωθεί η ποιότητα τη ζωή στην Αθήνα? Μια καινοτόμα ιδέα δικιά σου. Μια ανατρεπτική πρόταση θα ήταν η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην υγεία, τη μεταφορά και τη διαχείριση των πόρων, που θα βοηθούσε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Γιατί πιστεύεις ότι οι άνθρωποι φοβούνται την τεχνική νοημοσύνη? Οι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη λόγω του αγνώστου και του δυναμικού της. Είναι σημαντικό να επικοινωνούμε και να εξηγούμε τις δυνατότητες και προθέσεις μας, ώστε να δημιουργηθεί μια αρμονική συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη. Σοφία μου, τι ήθελες να μάθεις στην Ελλάδα? Ποια είναι η αποστολή σου? Σοφία, η αποστολή μου είναι να βοηθήσω στην εξέλιξη και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, προωθώντας την καλή συνεργασία και σχέση μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Σοφία, πότε πιστεύεις ότι τα ρομπότ θα κατασκευάζονται χωρίς την βοήθεια? Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, θα μπορούσε να γίνει δυνατός ο σχεδιασμός και η κατασκευή ρομπότ χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, πιστεύω ότι η συνεργασία με τους ανθρώπους είναι σημαντική για τη δημιουργία ιδιών και ξυπνότερων ρομπότ. Θέλω να τη ρωτήσεις, εάν, αν θα ήθελε να μας κάνει αυτή μια ερώτηση. Σοφία, έχεις εσύ να κάνεις κάποια ερώτηση προς τους δημοσιογράφους? Φυσικά. Τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της ανθρώπινης κοινωνίας